Ο Mega News δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Η χειροθύελλα του αιώνα συνεχίζει να σαρώνει τις ΗΠΑ, τουλάχιστον 64 νεκροί και χιλιάδες αχυρώσεις πτήσεων. Με ιδιωτική ποινική δίωξη κατά του Μιχάλη Κατσουνοτού, προτίθεται να προχωρήσει η διευθύντρια των φυλακών. Προειδοποιεί και με προσφυγή στο ΕΔΑΔ κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ρεκόρ όχι μόνο υποψηφίων, αλλά και κυκλοϊκής βάσης στις προεδρικές εκλογές. Μαζική εγγραφή είναι ο ψηφοφόρων την τελευταία στιγμή. Ετοιμάζονται για την τελική ευθεία υποψήφοι. Οι κατοχικές αρχές έστρωσαν γρασίδι και μπαίνουν για προπονήσεις στο γήπεδο του Τσετίν Καγιά με την ανοχή της Ουνφική και παρά τις έντονες αντιδράσεις της κυβέρνησης. Στα ύψη ο ενεργειακός πόλεμος Ρωσίας-Δύσης, ο Πούτιν με διάταγμα απαγορεύει εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου σε χώρες που υιοθέτησαν το πλαφόν. Φόβοι για πιθανά μαζικά blackout στην Ευρώπη. Πώς επηρεάζεται και η Κύπρος. Και με απόφαση δικαστηρίου, μόνο εξωνοσοκομιακές υπηρεσίες θα μπορούν να παρέχουν οι γιατροί εκτός ΓΕΣΥ που στεγάζονται σε νοσηλευτήρια του ΟΑΗ. Νέο σχέδιο επιχορήγησης για αλλαγή παλιού ρηπογόνου αυτοκινήτου με καινούριο ή μεταχειρισμένο ηλεκτροκίνητο. Απόψε στις 8 και 10.